Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην συζήτηση του προϋπολογισμού του 2013 είχα χρησιμοποιήσει σκληρούς χαρακτηρισμούς. Είχα μιλήσει για έναν κατεπιβολή προϋπολογισμό, μια ρητή αποδοχή της κατοχής από τις δυνάμεις του ξένου και του ντόπιου οικονομικού και του κοκογλυφικού κατεστημένου, μια συνταγματική εκτροπή. Δυστυχώς, όσο σκληροί και ήταν αυτοί οι χαρακτηρισμοί, η σημερινή συζήτηση τους καθιστά ήπιους και παροχημένους. Φέτος τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Μεθαύριο, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό, συνάδελφοι της συμπολίτευσης, θα κληθείτε να υπερψηφίσετε έναν άδειο φάκελο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει υποθεί άλλωστε από επίσημα κυβερνητικά χείλη, ότι ο προϋπολογισμός είναι υπό την απόλυτη έγκριση της Τρόικα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πριν το τέλος του χρόνου θα κληθείτε, πιθανά με τη γνωστή διαδικασία του ενός άρθρου και του κατεπήγοντος, να υπερψηφίσετε μέτρα για το φορολογικό, για το χαράτσι στα ακίνητα και για ό,τι άλλο παραγγείλει η Τρόικα που θα ανατρέπουν, αν δεν ακυρώνουν, νούμερα και πολιτικές που θα έχετε μόλις υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό. Με λίγα λόγια, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτές τις μέρες συμμετέχετε εκόντες άκοντες σε μια παράσταση που τελικά και πέρα από κάθε οποιαδήποτε πολιτική και αν υποστηρίζετε, προσβάλλει την αξιοπρέπειά σας σαν μέλη του Κοινοβουλίου. Αλλά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Αυτός ο προϋπολογισμός που διαλύει και το ελάχιστο κοινωνικό κράτος που έχει απομείνει, που εξαθλιώνει το λαό, που θρασίτατα επιδεικνύει την αναλγησία του για τους συμπολίτες μας που ζουν άνεργοι και κάτω από τα όρια της φτώχειας, την ίδια στιγμή αυτός ο προϋπολογισμός φροντίζει να εξυπηρετήσει για άλλη μια φορά τους πάτρονες της κυβέρνησης. Οι τραπεζίτες, και όχι οι τράπεζες γενικά, συνεχίζουν να είναι οι αγαπημένοι εταίροι της κυβέρνησης. Ενδεικτικά 2-3 παραδείγματα από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για να γίνει κατανοητός ο εμφανής εμπεγμός. Πρώτον, ο κόστος για το βραχυχρόνιο δανεισμό του δημοσίου από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα ήταν για το 2013 στο 4,15%. Το μέσο υπόλοιπο βραχυχρόνιου δανεισμού για το 2014 θα κυμανθεί στα 15 δισεκατομμύρια. Στις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και των Μνημονίων, με τα ίδια προβλήματα της Ελλάδας, το αντίστοιχο επιτόκιο κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμα και το 1,5%. Η διαφορά αυτή, που είναι δικό σας ζήτημα να απαντήσετε γιατί υπάρχει, καταδεικνύει ότι το ελληνικό δημόσιο πρημοδοτεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, τους τραπεζίτες δηλαδή, με τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ετησίως, που τα φορτώνει φυσικά στις πλάτες του ελληνικού λαού, σελίδα 138 και 144 του προϋπολογισμού. Δεύτερον, το δημόσιο αναλαμβάνει να εξοφλήσει το 14 ομόλογα περίπου 4,5 δις, σελίδα 140, από την πρώτη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών με προνομιούχες μετοχές το 2009, νόμος 3723 του 2008. Ποσό το οποίο θα έπρεπε να επιστρέψουν μέσα σε μια πενταετία οι τράπεζες, δηλαδή να τα πληρώσουν αυτές το 2014 όπως όριζε ο νόμος. Πλην όμως, στις πηγές χρηματοδότησης δεν αναφέρεται πουθενά το τραπεζικό σύστημα, σελίδα 112. Φυσικά, και αυτά τα ποσά καλείται να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Τρίτον, καμαρώνει ο προϋπολογισμός, σελίδα 15, για την αύξηση των καταθέσεων κατά 13 δισεκατομμύρια, σαν ένδειξη σταθερότητας του συστήματος. Επιμελώς παραλείπει όμως τη μείωση των δανείων για το ίδιο διάστημα κατά 14 δις, που θα είναι ένδειξη αποσταθεροποίησης της οικονομίας. Και αυτό σε βάρος της ανάπτυξης και της στήριξης της οικονομίας, μόνο και μόνο για να ανακεφαλοποιηθούν πιο εύκολα οι τράπεζες. Τελικά οι τραπεζίτες αποστράγγισαν την οικονομία από ρευστά τα 29 δις για να μειώσουν το δανεισμό τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω ΕΛΑ και να απομοχλεύσουν τους εξολογισμούς τους. Και κερδοσκοπικά αύξησαν σε έναν χρόνο το περιθώριο κέρδους τους, μέση διαφορά επιτοκίου δανείων καταθέσεων από 3,07% σε 3,37% την περίοδο που το επιτόκιο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μειώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 0,25% Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτή είναι η συμβολή τους στην ανόρθωση της οικονομίας. Αυτά τα ποσά, όλο τυχαίως, ισούνται με περίπου 6 δισεκατομμύρια για τα οποία θα κληθείτε να ψηφίσετε πρόσθετα μέτρα μέχρι το τέλος του χρόνου με τα γνωστά θύματα. Το γνωρίζετε πλέον πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι της συμπολίτευσης και της πλειοψηφίας. Εάν δεν γνωρίζετε αυτά πολύ καλά,
Μάθατε μόλις προχθές από την κυβέρνηση πόσα θα πάρουν εγγυημένα και χωρίς καμιά δικαιολογία οι εθνικοί εργολάβοι που θα έπρεπε ήδη να έχουν κηρυχθεί έκτοτοι αφού δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και με αυτόν τον χαρακτηριστικό νόμο του κ. Σουφλιά. Και δυστυχώς για σας, αυτά τα νούμερα για τις τράπεζες και τους εργολάβους είναι και δεδομένα και εγγυημένα. Τα άλλα νούμερα που αφορούν στην καταλήστευση του λαού είναι και φουσκωμένα, αλλά και βέβαιο ότι θα φουσκώσουν ακόμα περισσότερο. Αυτή την πολιτική που αποτυπώνεται σε όλον τον προϋπολογισμό θα κληθείτε να υπερψηφίσετε μεθαύριο. Και ακριβώς για να στηριχτεί αυτή η πολιτική, δεν διστάζει η κυβέρνηση για να επιβιώσει, να διαλύσει και να αποδομήσει ό,τι έχει απομείνει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το είχα πει και πέρσι. Η τοπική αυτοδιοίκηση τους είναι εμπόδιο γιατί μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στις πολιτικές τους. Οποιαδήποτε αναφορά, συνάδελφοι, σε νούμερα και περικοπές είναι εκ του Παρισσού, τις τραγικές μειώσεις τις γνωρίζουμε όλοι. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η δική μας πολιτική επιλογή για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι απέναντι. Απέναντι στο έκτρωμα που προβάλλεται σαν εξυγιαντικό εκλογικό σύστημα για τις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, απέναντι σε αυτή την προπαγάνδα περί επιλογής ικανών και αξίων, ικανός και άξιος για εσάς είναι και ο κύριος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που διαλύει συνειδητά με τις απολύσεις όλες τις κοινωνικές δομές των Δήμων, απέναντι σε αυτά εμείς εφαρμόζουμε την απλή αναλογική. Γιατί πιστεύουμε στην πάλη των ιδεών, γιατί εμπιστευόμαστε το κριτήριο των πολιτών και γιατί θέλουμε να εκπροσωπούνται και να ακούγονται όλες οι φωνές και οι αγωνίες της κοινωνίας. Απέναντι στις οριζόντιες περικοπές στη χρηματοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης που εφαρμόζεται χωρίς κριτήρια και διαφορώντας για τις επιπτώσεις, εμείς εξασφαλίζουμε εγγυημένα σταθερά έσοδα στην τοπική αυτοδιοίκηση από την γενική φορολογία με απευθείας και αυτόματη μεταφορά τους στα ταμεία της. Απέναντι σε αυτόν τον κατάκτηστο θεσμό του παρατηρητηρίου που σας επέβαλαν και κυρώνει στην πράξη την αυτοδιοίκηση, εμείς καθιερώζουμε συμμετοχικές διαδικασίες στην κατάρτιση και υλοποίηση των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης με διευρυμένο και θεσμοθετημένο κοινωνικό έλεγχο. Γιατί θέλουμε τον πολίτη ενεργό και ενεργή και με δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντός του. Απέναντι στα ανεξέλεκτα ΣΔΙΤ και τα επαγγελματικά σύμφωνα συνεργασίας, υπό την εποπτεία του κυρίου Φούχτελ που θυμίζουν απικία, εμείς σχεδιάζουμε οργανωτική ανασυγκρότηση των Δήμων και των Περιφερειών με κατεύθυνση την ενίσχυση της αναπτυξιακής λειτουργίας τους με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών. Απέναντι στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας μέσω της απαράδεκτης διαδικασίας του ΤΑΙΠΕΔ που εφαρμόζεται, εμείς υποστηρίζουμε την αξιοποίησή της μέσα από τις ίδιες τις δυνατότητες τοπικής αυτοδιοίκησης με ένα σχεδιασμό τοπικό, υπερτοπικό και εθνικό. Κύριε Πρόεδρε, αφήσατε 9 λεπτά τον κύριο Σουφλιά. 7,5 λεπτά. Δώστε, εντάξει, άμα είναι να το κάνουμε 7,5 λεπτά, έχετε κύριε Σουφλιά. Λίγα δευτερόλεπτα να ολοκληρώσω όπως κάνατε και ωραία, τουλάχιστον το ζητήστε. Σας παρακαλώ, 9 λεπτά του δώσα, το ολόκληρα 9 λεπτά. Απέναντι στη διάλυση λοιπόν των τοπικών δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχετε επιλέξει, εμείς τις ενισχύουμε αλλά και υποστηρίζουμε συλλογικές δράσεις αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης των πολιτών. Απέναντι στη λογική σας, που θέλει τον πολίτη στο περιθώριο χωρίς δυνατότητα παρέμβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, εμείς θεσμοθετούμε δεσμευτικά δημοψηφίσματα με λαϊκή πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα αυτοδιοίκησης για υποθέσεις μείζωνος τοπικής σημασίας. Απέναντι στον αυταρχισμό σας, εμείς υπηρετούμε τη δημοκρατία. Απέναντι στην τυφλή υπακοή σας στους πιστωτές, εμείς υπηρετούμε την επιβίωση της κοινωνίας. Ευχαριστούμε, αυτοί είμαστε συνάδελφε. Και είμαστε απέναντι, αυτές είναι οι θέσεις μας και θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε αύριο εμείς σαν κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, μπορούμε να συνοηθούμε. Θα κάνουμε